Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στον Άρη Βούλας. Ο Άρης Βούλας μετέχει στο πρωτάθλημα της ΑΕ ξανά και στις 9 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί έχει 7 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Η ισοπαλία ήταν με τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου εκτός έδρας και η ήττα στη Βούλα από την Τριγλία Ραφίνας. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τον ποδοσφαιριστή, τον γνωστό ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στον Άρη Βούλας, τον Διέγκο Ρωμάνο. Διέγκο, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Λόγω της καραντίνας και τα λέμε μέσω Skype, δεν μπορούμε να τα πούμε στο γήπεδο, γιατί έχουμε και διακοπή του πρωταθλήματος. Ναι, δυστυχώς πάλι έχουμε μπει σε καραντίνα, δεν μπορούμε να παίξουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή και ελπίζω να περάσει όσο πιο σύντομα να επιστρέψουμε στα γήπεδα. Διέγκο, εσύ ήρθες στην Ελλάδα το 2008. Ναι. Ιούλιο το 2008. Ήρθες για να αγωνιστείς για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον Εργοτέλη, στην Κρήτη. Ναι. Εγώ ήμουνα στην Αργεντινή, στη Σαν Μαρτίνο του Κουμάν. Ήρθε μια πρόταση από τον Εργοτέλη. Ήρθα, νομίζω, 2-3 μέρες για να δω πώς ήταν η ομάδα, πώς ήταν η πόλη. Και ευτυχώς ήταν μια πολύ καλή ομάδα, ήταν όλα όπως μου είχαν πει και έμεινα 6 χρόνια στην Κρήτη. Πριν έρθεις στην Ελλάδα, τι ήξερες για την Ελλάδα? Ρώτησες κάποιους φίλους στην Ελλάδα αν είναι ωραία χώρα η Ελλάδα, αν πρέπει να έρθω? Να είμαι ειλικρινός, δεν ήξερα τίποτα. Δηλαδή, όταν μου είχε έρθει μια πρόταση, εκεί άρχισα να βλέπω στο ίντερνετ, να βλέπω το μέρος και έκανα σοκ. Δηλαδή, ήταν απίστευτη χώρα όταν έβλεπα μέσα στο ίντερνετ και μετά όταν ήρθα εδώ, ακόμα καλύτερα. Και γι' αυτό το λόγο, όχι μόνο για το πάρα πολύ ωραία που είναι η χώρα, για όλο το κόσμο που μας έχουν αγαλιάσει, ακόμα είμαστε εδώ και είμαστε πάρα, πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τι έχεις να θυμάσαι, ήσουν από το 2008 έως το 2014 στην Κρήτη. Έπαιξες και στη Super League και στη Football League με τον Εργοτέλη. Ναι, έχω παίξει 5 χρόνια στη Super League και 1 χρόνο στη Β' Εθνική, την παλιά Β' Εθνική. Ήταν μια χρονιά που εγώ χτύπησα, έκανα χειαυτός, ομάδα έπεσε κατηγορία, είχα συμβόλιο, έμεινα και ανεβήκαμε αμέσως και έμεινα μετά. Μετά είχε κάποια δυσκολία επειδή πέθανε ο πρόεδρος και δυστυχώς έφυγε από τον Εργοτέλη που ήταν μια ομάδα που την αγαπάω και νόμιζα ότι τελείωσα την καρέρα μου εκεί. Οι φίλαθλοι σε αγάπησαν στην ομάδα, στην Κρήτη. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ θυμάμαι ότι είχα, πριν με χτυπήσω το γόνατο, είχα κάποιες προτάσεις από μεγάλες ομάδες, από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ. Και ήμουν τόσο ευχαριστημένο και το σκέφτηκα να φύγω. Δηλαδή, λόγω της οικογένεια, λόγω ότι ο πρόεδρος με αγάπησε, ο κόσμο, έσωσα τρομερά στην Κρήτη. Νομίζω ότι πέρασα 6 χρόνια πάρα πολύ καλά. Ήμουν και αρχηγός, πέρασα πολύ όμορφα. Από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, στον Ηρακλή μετά. Ναι. Πήγα σε μια μεγάλη ομάδα με κόσμο και θυμήθηκα πάρα πολύ την εποχή που ήμουν στην Αργεντινή. Τότε παίξαμε Β' Εθνική, αλλά είχαμε μεγάλη πίεση, ανεβεί η ομάδα, τόσο μεγάλη ομάδα. Ευτυχώς πήγαμε πάρα πολύ καλά, ανεβήκαμε, έμεινα ένα χρόνο στη Super League
Και εκεί έχω τα καλύτερα λόγια, γιατί και εκεί με αγαπούσαν πάρα πολύ και πέρασα δύο πολλές καλές χρονίες. Ωραία πόλη Θεσσαλονίκη. Ναι, πολύ όμορφη πόλη, πολύ. Είμαι τυχερός, επειδή πέρασα από Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, νομίζω από τις πιο όμορφες. Από όλη την Ελλάδα είναι ωραία, αλλά εντάξει, πέρασα από τις καλύτερες πόλεις. Ωραία, στην Αθήνα ήρθες μετά, όπως προείπες, και έπαιξες στον Απόλλωνα, τη σεζόν 2016-2017. Ναι, ήρθα στον Απόλλωνα, Β' Εθνική, ανεβήκαμε στη Super League. Μετά, λόγω ηλικία, ήμουνα στα 37 νομίζω, δεν ήμουνα για να συνεχίσω στη Super League. Ήταν να πάω στα Τρίκαλα Β' Εθνική πάλι, αλλά λόγω οικογένεια αποφασίσαμε να μείνουμε στην Αθήνα και πήγα στον Εθνικό Πειραιό. Απόλυση του καριέρα. Τι έχεις να θυμάσαι, ενώ στην Ελλάδα, την ποδοσφαιρική σου καριέρα στην Ελλάδα. Ποια ήταν η πιο ευχάριστη σου στιγμή, ποδοσφαιρική στιγμή. Νομίζω ότι έχω περάσει αρκετές πολλές όμορφες στιγμές, αλλά κάτι που μου έμεινε ήταν στον Ηρακλή όταν φτάσαμε με τελικό κυπέλλο, που ήμασταν Β' Εθνική, και πήγαμε να παίξουμε με Ξάνθη εκτός, χάσαμε 1-0. Και ο κόσμος πήγε 5.000 κόσμο στη Ξάνθη και τέλειωσε το παιχνίδι και μέναμε μαζί με τον κόσμο, τραγουδήσανε για μία-δύο ώρες και ήταν κάτι πολύ όμορφο αυτό. 1-2 γκολ που ήταν τα πιο σημαντικά στην καριέρα σου, τα πιο καθοριστικά που πέτυχες. Αν σου έλεγα να ξεχωρίσεις, Ντιέγκο. Ήταν το πρώτο γκολ που έβαλα στην Ελλάδα, γιατί πάντα το λέω, το έβαλα στο Παναθηναϊκό. Γιατί δεν ήμουνα καλός, δεν ήμουν αυτός που έπρεπε. Δεν ένιωσα καλά, δεν ήταν καλά την οικογένεια μου. Ήταν δύσκολα στην αρχή, πάρα πολύ δύσκολα, για διάφορους λόγους. Και μετά από εκεί τη στιγμή που έβαλα το πρώτο μου γκολ και στο Παναθηναϊκό και κερδίσαμε 1-0, αλλάξανε όλα τα πράγματα. Αυτό το κρατάω για πάντα. Και μετά στον Ηρακλή, όταν έβαλα ένα ωραίο γκολ στο πρώτο τελικό, στο Αστέρα Τρίπολη, που περάσαμε στο μητελικό, ήταν και εκεί πάρα πολύ ωραία. Έμαθες και τα ελληνικά. Πώς είναι σαν γλώσσα τα ελληνικά? Πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα, πάρα πολύ. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να διορθώσουμε ακόμα. Μετά από τόσα χρόνια δουλεύουμε, μιλάω για την οικογένεια μου. Εντάξει, τα παιδιά τα έχουν μάθει πάρα πολύ καλά, πάνε σχολείο. Αλλά η σύζυγος και εγώ, εντάξει, προσπαθούμε μέρα με τη μέρα, αλλά είναι μια γλώσσα που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ωραία. Ντιέγκο, τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα είσαι μόνιμος κάτοικος Βούλας, στον Άρη Βούλας. Φέτος, ποια είναι η άποψή σου για την πορεία της ομάδας? Είσαι ευχαριστημένος? Είχατε μια ισοπαλία με τον Ολυμπιακό Ιού Στεφάνου και μια ήττα στα τελευταία λεπτά από την Τριβία Ραφίνας. Ναι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Νομίζω ότι, εντάξει, βλέπουμε ότι κάνουμε μια πολύ καλή πορεία. Είμαστε δεύτεροι. Και νομίζω ότι το παιχνίδι που χάσαμε δεν αξίσαμε. Πάνω από ότι δεν παίξαμε πολύ καλά, δεν αξίσαμε να χάσουμε, αλλά το χάσαμε και εκεί έγινε το κλικ που η άλλη ομάδα μας πέρασε και είναι πρώτη. Δυστυχώς έχουμε βγει ρυθμό, ήμασταν σε καλό δρόμο, πάλι μας σταματήσανε. Τώρα πρέπει να περιμένουμε, μακάρι να συνεχίσουμε για να προχωρήσουμε, να καταφέρουμε αυτό το όνειρο που έχουμε όλοι, να ανέβουμε την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ποια είναι η άποψή σου, Ντιέγκο, για τον Όμιλο?
Είναι εύκολος όμιλος, δύσκολος όμιλος? Όχι, είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Γενικά η αλφα τοπικό, αλφα ξανά, όπως είναι, είναι μια κατηγορία που δεν το περίμενα τόσο δύσκολη. Δηλαδή έχει πολύ καλούς παίκτες, έχει παίκτες έμπειρος, έχει πιτσιρίκια που έχουν μέλλον και έχει καλές ομάδες. Για φέτος, τον όμιλο που έχουμε, έχει όλα μια ισορροπία. Νομίζω ότι είμαστε όλοι οι ομάδες εκεί πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο και είναι πολύ καλό αυτό. Πρώτη είναι η Τριγλία Ραφίνας, μετά είστε εσείς και μετά είναι ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου, η πρώτη τριάδα. Ναι. Και όπως έλεγα, είναι και καλές ομάδες και οι τρεις είμαστε καλές ομάδες και άλλες που είναι από κάτω. Έχουμε κάνει μια μεγάλη διαφορά εμείς με τις άλλες ομάδες, αλλά εμείς πρέπει να κοιτάξουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν έχει παιχνίδι εύκολο, παιχνίδι δύσκολο. Είναι ένα όμιλο που όλες οι ομάδες έχουν στόχους και πρέπει να ετοιμαζόμαστε πάλι πρώτα Θεός όταν μας αφήσουν και να είμαστε πιο δυνατοί, πιο συγκεντρωμένοι, γιατί από εδώ και πέρα σίγουρα θα είναι πιο πολύ δύσκολο. Στον άλλο όμιλο, πρώτος είναι ο Παλαιμιακός, μετά είναι η Ατλαντίδα Ανθούσας και μετά είναι ο Παλαβρωτικός, οι πρώτοι τρεις του άλλου ομίλου. Ποια είναι η άποψή σου και για τον άλλο όμιλο, για τις άλλες ομάδες, Διέγκο? Δεν έχω εικόνα για το άλλο όμιλο, δυστυχώς δεν έχω. Ό,τι έχω ακούσει από προπονητές, από συμπαίκτες, είναι ότι το δικό μας είναι πιο δυνατό όμιλο. Αλλά μετά όταν έρχεται η ώρα να παίξει, για μένα όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Εσύ θα μπορεί να το κάνεις εύκολα ή δύσκολα. Μετά είμαστε 11 με 11, όποιος είναι καλύτερο, όποιος είναι πιο έτοιμος θα το πάρει το παιχνίδι. Δεν υπάρχει κανένα να έχει πάρει ένα παιχνίδι στα χαρτιά. Είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκεί όποιος είσαι πιο έτοιμος θα το πάρει. Η συνεργασία του Ντιέγκο με τη διοίκηση, με τον πρόεδρο Στέλιο Τσαλδάρη, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, Στέλιο. Εγώ πάντα λέω ότι συνέχισα να παίξω και είμαι στον Άρη Βούλα λόγω του Στέλιο Τσαλδάρη. Γιατί εγώ είχα αποφασίσει να σταματήσω και μαζί με το προπονητή μου φωνάξανε, με μιλήσανε, μου έχουν δώσει πάρα πολύ πιστοσύνη, πάρα πολύ σεβασμό και μου κερδίσανε. Και γι' αυτό το λόγο θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο και για τον Προέδρο και για τον Προπονητή και για όλους τους υπαίκτες μου, για όλο το σύλλογο. Επειδή ακόμα μπορώ να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω. Προπονητής, έτσι να πούμε και το όνομά του, είναι ο Τάσος ο Τασιόπουλος. Ναι, και ο Τάσος. Είμαστε συνεργάτες, μου λέει πάντα. Είμαστε συνεργάτες και μου έχει δώσει... Ξέρουμε τι προπονητής είναι, τι παίκτη ήταν και μου έχει δώσει ένα σεβασμό που μου έχει ανεβάσει πάρα πολύ και μου δώσει ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον προπονητή, για τον Τάσο και για τον Στέλιο για αυτό που σας λέω και για τις παίκτες μου και για όλη την οικογένεια του Άρη Βούλα, γιατί μου έχουν δώσει ένα κίνητρο που νόμιζα ότι το είχα χάσει και με κρατάνε ακόμα και είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ο προπονητής ο οποίος σε έχει σημαδεύσει στην επαγγελματική σου καριέρα, εδώ στην Ελλάδα, ποιος ήταν έτσι? Ο Νίκο Χαραγιοργιού. Ο Νίκο που έπαιξε ΠΑΟ, ήταν προπονητής και το ΠΑΟ, τότε ήταν στον Εργοτέλη και έχει πάει ένα σκάουτινγκ του Ξάνσι, στην Αργεντινή να βλέπει παίκτε και ο Καραγιοργιού του ρώτησε ποιο μπορώ να πάρω, ένα δεκάρι και αυτό και του είπανε για μένα, είδε κάποια βίντεο και αποφάσισε να μου φέρει. Και μείναμε 5 χρόνια μαζί και ακόμα είμαστε φίλοι, έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, μιλάμε, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος και πολύ καλός προπονητής. Εσύ σκέφτεσαι να γίνεις προπονητής, Ντιέγκο? Ναι, σκέφτομαι, μου αρέσει, αλλά μου αρέσουν τις ακαδημία
την K16, K18, εκεί που είναι ένα βήμα να φτάνουν στην πρώτη ομάδα, ή να είμαι βοηθός. Μου έχουν προτείνει να είμαι βοηθός προπονητή και είναι κάτι που μου αρέσει. Δεν ξέρω αν το έχω για να είμαι πρώτος προπονητής. Δεν νομίζω ακόμα δηλαδή, να είμαι έτοιμος. Αλλά να είμαι σαν βοηθός ή προπονητής ακαδημίας σε μεγάλης ηλικίας, μου άρεσε πολύ. Θα μείνεις στην Ελλάδα ή θα γυρίσεις πίσω στην Αργεντινή? Όχι, θα μείνουμε στην Ελλάδα. Θα μείνω στην Ελλάδα, το έχουμε αποφασίσει. Το αποφασίσαμε φέτος, πέρσι, γιατί ήταν να φύγουμε Ισπανία, Βαρκελόνη, που είναι η οικογένεια. Αλλά λόγω τα παιδιά μας κρατήσαν εδώ, λόγω το ποδόσφαιρο, η σύζυγο δουλεύει και λόγω που αγαπάμε τη χώρα. Είμαστε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ξέρουμε ότι μας αγαπάνε και εμείς αγαπάμε την Ελλάδα και αποφασίσαμε να μείνουμε εδώ. Διέγκο, τώρα έχετε πάρει κάποιο πρόγραμμα οι παίκτες από τον Τάσο, τον Δασιόπουλο, να το τηρείτε κατά τη διάρκεια της διακοπής? Ναι, έχουμε πρόγραμμα από τον γυμναστής, από τον Γένιο, από τον προπονητή. Είναι λίγο δύσκολο επειδή δεν είμαστε μια ομάδα, επαγγελματική ομάδα, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε ένα στόχο, του έχουμε μιλήσει. Έχουμε τη διοίκηση που είναι πίσω μας, ο Προέδρος, ο Στέλιος, που συνέχεια έχουμε ομιλία και προσπαθούμε να το κάνουμε το πιο καλύτερο, όσο πιο καλύτερο είναι το πρόγραμμα, για να είμαστε έτοιμοι, γιατί κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το καλύτερο στον εαυτό μας. Τώρα, Διέγκο, θέλω τη δική σου γνώμη. Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα της Εψανά, της Ανατολικής Αττικής? Η εικόνα του πρωταθλήματος. Είναι δυνατό πρωτάθλημα, είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα? Ναι, πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Όπως σας έλεγα, δεν το περίμενα. Έχει πολλούς καλούς παίκτες σε μικρές ηλικία που άμα δουλέψουν και θα του δώσουμε το χώρο να δουλέψουν, μπορεί να φτάσουν πιο ψηλά. Και έχουν παίκτες έμπειρους σαν εμένα που έχουμε περάσει από κάποιες ομάδες, έχουμε κάποια εμπειρία και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα πιο μικρά παιδιά. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, όμορφο πρωτάθλημα και είναι κάτι που μου αρέσει, που σέβονται πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό που νιώσω εγώ όταν μπαίνω σε κάποια γήπεδα, όταν παίξω με αντίπαλος, μου σέβονται προσωπικά πάρα πολύ και αυτό μιλάει για το χαρακτήρα που έχουν στους παίκτες και είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ καλό. Το επίπεδο των προπονητών, Διέγκο, στο πρωτάθλημα της Εψανά. Είναι καλό το επίπεδο, γιατί προσπαθούν οι περισσότεροι να παίξουν ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν κοιτάνε μόνο να πάρουν ένα αποτελέσματα. Δεν έχουν, νομίζω, τόσο πίεση που έχεις στις μεγάλες κατηγορίες που πρέπει να κερδίσεις για να μην φύγει ο προπονητή. Εδώ έχουν ένα πλάνο πιο καλό, πιο οργανωμένο και αφήσουν να δουλέψουν οι προπονητές και νομίζω ότι είναι σε ένα καλό επίπεδο. Τώρα, Διέγκο, είσαι και από την Αργεντινή. Δεν μπορούσα να μην σε ρωτήσω να μου πεις για τον Διέγκο Μαραντόνα. Ναι, δυστυχώς ακόμα είμαστε στεναχωρημένοι. Εγώ προσωπικά περνάω δύσκολες στιγμές. Ακόμα βλέπω βίντεο όλη μέρα, βλέπω τηλεόραση στην Αργεντινή που όλη μέρα μιλάνε για τον Μαραντόνα και κλαίμε. Να σου πω την αλήθεια, είναι κάτι σαν να έχει φύγει κάποιος από την οικογένεια μου. Εγώ έχω μεγαλώσει με τον Μαραντόνα. Για μένα και για μας, νομίζω στο περισσότερο κόσμο στην Αργεντινή, ήταν κάτι παραπάνω, πάνω από ένα καλός ποδοσφαιριστής, πως ήταν όλοι το ξέρουμε. Ήταν κάτι που δεν μπορούμε να το λέμε σε μια φράση. Ήταν κάτι παραπάνω, αυτό λέμε εμείς. Ήταν κάτι αλλιώς. Μας έδωσε χαρά σε μια χώρα που περάσαμε πάρα πολλές δύσκολες χρονιές.
και πιο πολύ εμείς ποδοσφαιριστές είναι η σημαία μας. Ο Μαραδόνα δεν θα πεθάνει ποτέ για μας. Μάλιστα. Διέγκο, πώς περνάς τώρα το χρόνο σου, χωρίς το ποδόσφαιρο σου λείπει, Διέγκο, θα σου λείπει, έτσι δεν είναι, είσαι πολλά χρόνια, κομμάτι της ζωής σου είναι το ποδόσφαιρο, Διέγκο, έτσι δεν είναι? Ναι, όπως το έλεγες, είναι κομμάτι της ζωής. Είναι... Τώρα με όλο αυτό που γίνεται σκέφτομαι ότι είμαι σε μια ηλικία που δεν ξέρω πότε πρέπει να σταματήσω. Και αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Γιατί τόσο καιρό τώρα που δεν μπορώ να κάνω προπονήσει και σκέφτομαι άμα σταματάω το ποδόσφαιρο, τι να κάνω, πώς θα περάσω αυτό το χρόνο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να ετοιμάσω με το μυαλό σιγά σιγά, αλλά εντάξει, είναι κάτι που όλοι μεγαλώσουμε και όλοι πρέπει να αφήσουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Τώρα προσπαθώ να κάνω το πρόγραμμα που μας έδωσε ο προπονητής μας, ο γυμναστής μας, το τρεξίματα όταν μπαίνουμε έξω και τίποτα, υπομονή, να προσέχουμε με διατροφή, γιατί και για μένα που είμαι σε μεγάλη ηλικία το ποδόσφαιρο είναι κάτι που άμα αφήσω το κορμί μου μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα να γυρίσω. Ωραία. Διέγκο, τώρα τι μήνυμα στέλνεις στους φιλάθλους? Ποιο είναι το δικό σου μήνυμα του Διέγκο Ρωμάνο στους φιλάθλους? Εγώ πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλο, όπως είπα, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την οικογένεια του Άρης Βούλα που μου έχουν δώσει τώρα 2 χρόνια, 1,5 χρόνο την ευκαιρία να παίξω σε αυτό το σύλλογο που έχει μεγάλη ιστορία, που μου δίνουν τα πάντα, που με αγαπάνε και τους αγαπάω, και να ξέρουν ότι εμείς θα τα δώσουμε όλα για να καταφέρουμε το στόχο που έχουμε βάλει, που είναι να ανέβει ομάδα κατηγορία, και το θέλουμε πάντα δίπλα μας. Επίσης, θα ευχαριστήσω σε όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος, της Αλφα ξανά, για αυτό που σας έλεγα. Μου δώσαν ένα μεγάλο σεβασμό σε κάθε αγώνα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γενικά για όλο τον κόσμο τώρα που μπαίνουμε σε γιορτές, να περνάμε καλά με την οικογένεια μας, να έχουμε υγεία, και να προσπαθούμε να περάσουμε κάθε μέρα με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό είναι αυτό που μπορώ να πω. Εσύ τώρα θα περνάς και περισσότερο χρόνο με την οικογένεια, Διέγκο, έτσι δεν είναι? Ναι, τώρα και εντάξει, τις τελευταίες 2 χρονιές που δεν ταξιδεύω, δεν πάμε εδώ, παίξουμε εδώ κοντά, μπορώ να είμαι με την οικογένεια, και είναι κάτι που μου έχει λείψει τόσα χρόνια. Ο μικρός ο γιος είναι 14 χρονών, και αυτό συνεχίσει παίξει ποδόσφαιρο και πρέπει να ασχολούμαι με αυτόν τώρα. Να πάω να το δω, έχω αυτό το χρόνο, τώρα είμαστε παρέα, βλέπουμε τα παιχνίδια. Είναι σημαντικό αυτό. Πάνω από ότι θέλουμε να γυρίσουμε στη φυσική μας ζωή, έχουμε χρόνο να περάσουμε την οικογένεια μας και προσπαθούμε να το διασκεδάσουμε αυτό. Ποια ομάδα υποστηρίζεις στην Αργεντινή? Είσαι Boca Juniors? Στην Αργεντινή είμαι Rosario Central, μια ομάδα από την πόλη μου, Rosario. Ωραία. Και έτσι, ποιο πρωτάθλημα παρακολουθείς από τα ξένα πρωταθλήματα? Ποιο πρωτάθλημα σου αρέσει, το ισπανικό? Ποιες ομάδες έτσι σου αρέσουν? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το ισπανικό ποδόσφαιρο. Βλέπω πολύ Βαρσελόνα, Ρεάλ. Ναι, στηρίζουμε η Βάρτσα με τον Λιονέλ. Αλλά γενικά μου αρέσει και το αγγλικό ποδόσφαιρο, όλο την Ευρώπη δηλαδή, και βλέπω και πολύ η Super League εδώ στην Ελλάδα. Μου αρέσει πάρα πολύ το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είδες τον Ολυμπιακό με τη Μαρσέη?
Το παιχνίδι. Ναι. Το είδα. Πες μου για αυτό το παιχνίδι, Διέγκο, την άποψή σου. Δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός όπως έπαιξε άλλα παιχνίδια στο Champions League. Δεν ήταν καλός, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν και το δεύτερο πέναλτι. Για μένα δεν ήταν πέναλτι και εκεί έχασε το παιχνίδι. Πάνω από ότι δεν έπαιξε καλά, δεν έπρεπε να χάσει. Τώρα, αν σε ρωτήσω μεταξύ Μέση και Ρονάλντο, θα μου πεις Μέση, Διέγκο, έτσι δεν είναι? Ναι, Μέση και Ρονάλντο, ναι. Εντάξει, ο Ρονάλντο όλοι ξέρουμε τι είναι. Έχει δουλέψει πάρα πολύ και αυτό το χρειάζεται το ποδόσφαιρο. Τώρα το ποδόσφαιρο είναι ένα ποσοστό ταλέντο και πάρα πολύ ποσοστό δουλειά. Αλλά Μέση έχει τη φύση που είναι μόνο ταλέντο και αυτό νομίζω ότι το κάνει ένα κλικ παραπάνω. Εδώ υπάρχουν ταλέντα και στον Άρη Βούλας, Διέγκο, που αύριο μεθαύριο μπορούν να κάνουν και την καριέρα που έκανες εσύ. Ναι, εννοείται ότι υπάρχουν ταλέντα στον Άρη Βούλας, σε άλλες ομάδες έχω δει και βλέπω καλούς παίκτες. Το θέμα είναι να τους δώσουν το χρόνο και το χώρο να μπορούν να πάνε κάπου τα παιδιά να δουλέψουν και να δουλέψουν σωστά για να μπορεί να φτάσουν. Δεν έχει μεγάλη διαφορά σαν ποιότητα σε μια κατηγορία στην άλλη. Το θέμα είναι η νοοτροπία, το θέμα είναι η δουλειά, το θέμα είναι το πόσο θέλει και τύχη να σε πάρει μια ομάδα να σου δώσει το χρόνο να σε δουλέψει και εσύ να δουλέψεις πάρα πολύ για να φτάσεις εκεί που θες. Αλλά νομίζω ότι κάθε παιδί πρέπει να δουλέψει σκληρά να φτάσει στο όνειρό του. Δεν είναι κάτι που δεν μπορούν. Διέγκο, έχεις ξαναπάει στην Κρήτη, έτσι, διακοπές? Ναι. Έχω πολλούς φίλους στην Κρήτη, φίλους προσωπικούς. Και τώρα είναι 3 χρόνια που έχω να πάω και μου φωνάξουν συνέχεια, αλλά έχω πάει πάρα πολλές φορές. Ναι. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Ελληνικό φαγητό αγαπημένο? Το Αντικριστό, στην Κρήτη. Το αρνί Αντικριστό. Άλλο φαγητό, σουβλάκι, το τρως, έτσι? Ναι, τρώω κοτόπουλο σουβλάκι πιο πολύ. Ναι. Και ποια είναι έτσι η πιο ωραία πόλη στην Ελλάδα που έχεις επισκεφθεί και σου αρέσει? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ εδώ που μένουμε, στην περιοχή Βούλα Γλυφάδα. Νομίζω ότι έχει τα πάντα. Κοντά τι, συγγνώμη. Κοντά στη θάλασσα. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα. Έχω μάθει από Κρήτη που μέναμε όλη μέρα στη θάλασσα. Και Θεσσαλονίκη είναι πολύ ωραία, αλλά νομίζω και εδώ στην Αθήνα η περιοχή που είμαστε, Γλυφάδα, Γούλα, είναι τρομερή. Έχει θάλασσα, έχει τα πάντα κοντά, είναι πολύ όμορφη. Και είναι ήσυχα. Διέγκο, ευχαριστούμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Να έχουμε υγεία, να το περάσουμε γρήγορα όλο αυτό που περνάμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Και όπως το λες, ελπίζω να περάσουμε γρήγορα αυτό, να βρει το εμβόλιο, να μην έχει τόσα κρούσματα και να γυρίσουμε πάλι στη φυσική μας ζωή, να δουλέψουμε όλο το κόσμο όπως πρέπει και να ευχαριστούμαστε το ποδόσφαιρο αυτό που αγαπάμε. Ωραία. Διέγκο, ευχαριστώ πολύ και ελπίζω την επόμενη φορά, όχι μέσω Skype, στο γήπεδο. Εννοείται. Μακάρι πιο πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ωραία. Γεια σας.